Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να συμμετέχει κανονικά, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Australian Open. Το μεγάλο ερωτηματικό για το αν τελικά ο Σέρβος τενίστας θα αγωνιστεί ή θα απελαθεί παραμένει, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει τις προπονήσεις του στη Rod Laver Arena. Μάλιστα, στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Μίο Μικετσμάνοβιτς. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κατόχος 9 τροπέων στη Μελβούρνη περιμένει την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, καθώς σε αυτόν παρεβέμψε και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. These are personal ministerial powers able to be exercised by Minister Hawke and I don't propose to make any further comment at this time. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ανακυρωθεί η βίζα του, οι δικηγόροι θα προχωρήσουν σε έφεση. Αν τελικά όμως ο Νόλε αγωνιστεί, μοιάζει δεδομένο ότι θα αποδοκιμαστεί, καθώς σε γκάλο που έγινε σε 60.000 Αυστραλούς, το 83% ψήφισε υπέρ της απέλασής του. Ξεκάθαρη θέση για την υπόθεση του Νόλε πήρε σε συνέντευξή του στο Wion και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Seems like not everyone is playing kind of by the rules of how Tennis Australia or some governments have been putting things. A very small majority of that percentage chose to follow their own way, which makes the majority look like I don't know, like they're all fools or something. Την ίδια ώρα, μετά από την Αυστραλία και τη Σερβία, ήρθε και η σειρά της Ισπανίας να ερευνήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτή τη φορά για την είσοδό του στη χώρα πριν λίγες μέρες, καθώς ως ανεμβολίαστος φαίνεται πως δεν ζήτησε ειδική εξαίρεση.